να κάνουμε την μεγαλύτερη δυνατή κινητοποίηση συσπήρωσης της εκλογικής μας βάσης. Να μιλήσουμε για τη σημασία των ευρωεκλογών, να μην τις αντιμετωπίσουμε με αδιαφορία. Το σκιάχτρο της εποχής φοβούνται η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς όπως φαίνεται από τις τελευταίες μετρήσεις, η συμμετοχή μπορεί να πέσει κάτω από τα ποσοστά των ευρωεκλογών του 2019, που τότε είχε φτάσει στο 58,6%. Οι ευρωεκλογές του 19 έγιναν ωστόσο ταυτόχρονα με τον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, δίνοντας πιθανώς ένα μεγαλύτερο κίνητρο στους πολίτες να προσέλθουν στην κάλπη. Θα γίνει το ίδιο στις 9 Ιουνίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Αίγιο ζήτησε από τους γαλάζιους ψηφοφόρους να μην εφησυχάζουν. Βλέπουν οι πολίτες ένα πολύ μεγάλο δημοσκοπικό προβάδισμα. Σου λένε, έχει τελειώσει αυτή η εκλογή. Δεν είναι έτσι. Το έλεγα και τον Μάιο και τον Ιούνιο. Στις 9 Ιουνίου η κάλπη είναι άδεια. Το προηγούμενο αποτέλεσμα δεν προσμετράται σε αυτήν την εκλογή. Πρέπει λοιπόν το βράδυ της 9ης Ιουνίου να γεμίσει με πολλά γαλάζια ψηφοδέλτια. Η εκτίμηση ότι η συμμετοχή μπορεί να κινηθεί κάτω από το 50% έχει χτυπήσει καμπανάκια στα κομματικά επιτελεία. Η συμμετοχή ή αποχή σε μια εκλογική αναμέτρηση συνδέεται με την ευρύτερη πολιτική συνθήκη και την ένταση που τη συνοδεύει. Ανάλογα δηλαδή με την πολιτική σημασία που αποδίδουν οι πολίτες σε μια εκλογική αναμέτρηση. Ο κίνδυνος της αποχής συνδέεται πάντα και τις ημέρες αυτές που διανύουμε με την απόσταση που έχει εγκατασταθεί μεταξύ του εκλογικού σώματος και των εκλεγμένων αντιπροσώπων. Στην τελευταία έρευνα της MRB για το Open, η δυσαρέσκεια των πολιτών, όπως είπαν οι ίδιοι, θα εκφραστεί με την αποχή, το άκυρο ή το λευκό, σε ποσοστό 19,2% και με την επιλογή ενός κόμματος διαμαρτυρίας σε ποσοστό 80,8%. Στην ίδια έρευνα, ένα ποσοστό 12,3% δηλώνει ότι δεν θα ψηφίσει, ενώ σε όσους δήλωσαν ότι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία τον Ιούνιο, το ποσοστό ανεβαίνει στο 13,7%, ποσοστό υψηλότερο από τους ψηφοφόρους των υπόλοιπων κομμάτων. Ο λόγος που πάει ο κόσμος στην αποχή είναι απογοήτευση. Είναι μία πίστη του κόσμου ότι δεν θα αλλάξουν τα πράγματα. Mm-hmm. Αυτό για να το ανατρέψουμε και να τους δώσουμε δυνατότητα να μας κοιτάξουν και αν μας κοιτάξουν να μας ακούσουν και μετά να μας επιλέξουν, πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που τους κάνει να αποστρέφονται την πολιτική. Στις πρόσφατες διπλές εθνικές εκλογές η συμμετοχή έπεσε 8 μονάδες μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης. Το Μάιο ψήφισε ένα 61,7% των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους, ενώ τον Ιούνιο το 53,7%. Το διακύβευμα ωστόσο στις εθνικές εκλογές είναι διαφορετικό και όπως φαίνεται οι εθνικές κάλπες προκαλούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον.